Shut up and sit down. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο CrossZone Nafpaktos. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ξεκινήσουμε με το ζέσταμά μας 4 λεπτά 5 καθισματάκια, 1/4. Κατεβαίνω κάτω-κάτω, κάνω και το 1/4, ξανασηκώνομαι. Δείχνω άλλη μια φορά, βαθύ κάθισμα, σηκώνομαι μέχρι τα μισά, 1/4 ακόμα. 5 deep and drive. Στον τοίχο κατά προτίμηση, θα δείξω σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι ότι έχω μια μπάρα στα χέρια μου σε front rack. Θα λυγίσω τα γόνατά μου, η πλάτη μου θα εφάπτεται στον τοίχο και θα κάνω το deep drive. Σαν να είχα μια μπάρα. Όποιος έχει PVC ή μπαρούλα ελαφριά, μπορεί να το δουλέψει αυτό στον τοίχο, να έχει και την μπάρα σε αυτό το σημείο και να κάνει το deep drive όπως προβλέπετε. Με PVC ή ελσκουπόξυλο το προτινόμενο. 6 vertical jump to lunge landing. Τι είναι αυτό ουσιαστικά? Θα σπλιτάρω στον αέρα μετά από ένα άρμα. Κάνω λοιπόν ένα αρματάκι, όχι πολύ ψηλό, και σπλιτάρω. Ξαναδείχνω. Αλματάκι, σπλιτάρω με το άλλο. Ξαναδείχνω άλλη μια φορά. Σπλιτάρω, μετά με το άλλο. 6 επαναλήψεις, 3 relax σε κάθε πόδι. Μετά έχουμε, όπως είπαμε, αυτά είναι για 4 λεπτά κυκλικό. Μετά έχουμε 2 γύρους. Κάνω squat, ουσιαστικά κάνω την πρόκυψή μου, οπλίζω το πίσω μέρος, κάνω το κάθισμα. Μετά αντιστρέφω σε πρόκυψη και πάλι πάνω. Αυτό είναι τα calm squat, 5 επαναλήψεις. Μετά έχουμε να κάνουμε 5 slow push-ups, είτε με τεντωμένα τα χέρια, συγγνώμη τα πόδια, είτε με λυγισμένα. Αργές επαναλήψουλες, να υπάρχει έλεγχος. Μπορώ και σε επικλινή σε κάποιον πάντο να το δουλέψω, είναι εξίσου σωστό. Προχωράμε στο skill strength. Έχουμε να κάνουμε 3 γύρους. Θα χρησιμοποιήσουμε είτε ένα αντικείμενο σε θέση κόμπλετ ή μια μπάρα σε front squat και θα κάνουμε 15 δεύτερα, θα δείξω πρώτα με το κέντρο, 15 δεύτερα κράτημα στη θέση την παράλληλο, εδώ, δεν θα είναι τέρμα κάτω, θα είμαι στις 90 μοίρες περίπου. Μετά θα εκτελέσω 5 front squat, μετά θα εκτελέσω 5 push press, και στο τέλος θα εκτελέσω 15 δευτερόλεπτα κράτημα. Πώς θα φανεί αυτό με την μπάρα? Έχουμε την μπάρα σε front rack, κατεβαίνω μέχρι την παράλληλο, μένω εκεί για 15 δεύτερα, εκτελώ μετά 5 front squat, μετά 5 push press, και μετά 15 δεύτερα κράτημα πάνω το κεφάλι. 3 γύρους όπως είπαμε. Εδώ το βάρος μας θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να βγάζουμε unbroken όλο το γύρο. Οπότε εδώ πέρα δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη φόρτιση, θα ξεκινήσουμε με κάτι χαλαρό. Ακόμα και με μια σκέτη μπάρα ή ένα ελαφρύ κέντρο. Αν θέλω να δουλέψω την άσκηση σε κάθε χέρι ξεχωριστά, θα κάνω το κράτημά μου εδώ. Θα ανέβω να αλλάξω, να ξανακατεβώ, να κάνω τα 15 δεύτερα και θα δουλέψω 5 front squat, 5 push press με το ένα, κράτημα ψηλά, μετά θα κάνω με το άλλο. Εντάξει παιδιά, θα είναι πιο ελαφρύ, οπότε θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε τους διπλάσιους γύρους εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε θα κάνουμε σερί όλο το γύρο με το ένα χέρι, σερί με το άλλο. Εδώ, όπως είπαμε, αυτό ισχύει για ένα ελαφρύ αντικείμενο. Γιατί αν είναι βαρύ το κέντελ, είναι προτιμότερο να το έχουμε στα δύο μας χέρια μπροστά. Προχωράμε στο conditioning. 6 γύρους για χρόνο, 15 thruster, 10 overhead lunge step και 5 είτε άρματα πάνω σε ένα κουτί, υψηλότερα από αυτό που έχουμε συνηθίσει, εάν έχουμε διαθέσιμο τέτοιο αντικείμενο, ή 5 jump squat όσο πιο ψηλά μπορούμε. Τα thruster μπορούμε να τα κάνουμε είτε με ένα κέντελ στο ένα χέρι, έναν αλτήρα στο ένα χέρι, ή αντίστοιχα ένα βαρύ αλτήρα, βαρύ κέντελ στα δύο χέρια, αντίστοιχα το ίδιο για τα overhead lunge step, ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μία μπάρα με τα δύο χέρια συνεχώς προφανώς. Δείχνω λίγο με την βάρα, τα thrusters, καθισματάκι, ολοκληρώνω στους press, overhead lunge step, όπως είπα σε αυτή τη θέση την overhead, εκτελώ προβολές. Αν δυσκολεύεται κάποιος πάρα πολύ, είτε θα έχει μειωμένο βάρος, μια σχετική μπάρα, είτε θα βάλει την μπάρα του στο πίσω μέρος στην πλάτη. Αν έχει θέμα, πρόβλημα με το mobility, με το overhead, την ευλογησία του, θα φέρει την μπάρα πίσω ή θα την κρατήσει μπροστά για να κάνει τις προβολές. Με το ένα χέρι είναι λίγο πιο εύκολο. Εάν αποφασίσω να κάνω τους 6 γύρους με ένα αντικείμενο, θα ξεκινήσω πρώτο γύρο 15 thrusters με το ένα χέρι. Μιλάμε τώρα για ελαφρύ αντικείμενο. 10 προβολές με το ίδιο χέρι ψηλά. Τα άλματα πάνω στο κουτί. Αλλάζω στο επόμενο γύρο το άλλο χέρι. Εάν είναι βαρύ το αντικείμενο, προφανώς θα πάμε με τα δύο χέρια. Όταν λέμε αντικείμενο, εννοούμε το κέντελ, τον αντίρα, το σάκο. Πώς κάνουμε τα jump squat? Βαθύ καθισματάκι όσο πιο ψηλά μπορώ. Άρα 4, βαθύ καθισματάκι όσο πιο ψηλά μπορώ. Αν έχω κουτί, θα πηδάω πάνω στο κουτί, θα τεντώνω, θα ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω. Κατά προτίμηση λίγο πιο ψηλά από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Το πρόγραμμα μας θα το εκτελούμε 1 προς 1. Εκτελώ το γύρο γρήγορα, με παίρνει παράδειγμα 2 λεπτά. Θα ξεκουραστώ για 2 λεπτά, 1 προς 1. Αν έχω παρτενέρ στο πρόγραμμά μου, θα βγαίνω να ξεκουραστώ εγώ, να μπει αυτό. Και θα κάνουμε 6 γύρους ο καθένας, 12 στο σύνολο. Έτσι εκτελείται λοιπόν το πρόγραμμα. Διαλυματικό 1 προς 1. Πρόγραμμα στο αξεσουάρ. 3 γύρους 45 δεύτερα κράτημα στον τοίχο wall sit. Θα το δείξω εδώ, σαν να ήταν ένας τοίχος, το ίδιο πράγμα είναι. Θέλουμε περίπου ορθή γωνία στο γόνατο. Ακουμπάμε πίσω την πλάτη μας μέχρι 45 δεύτερα. Να καίμε η τετρακέφαλή μας, η πλουτή. Στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε 15 με 20 tricep extension. Μπορούμε να κρεμάσουμε ένα λάστιχο να τραβάμε προς τα κάτω. Μπορούμε να έχουμε το σάκο μας. Και να κάνουμε τα overhead tricep extension. Αλλάζει ελαφρώς η γωνία, αλλά ενεργοποιούμε τους τρικεφάλους σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να έχουμε ένα κέντελ ανάποδα και να κάνουμε τρικεφάλους. Με όποιο τρόπο θέλετε. Μπορούμε κάτω στο έδαφος να κάνουμε τα skull crushes. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. 3 γύρους όπως είπαμε για το αξεσουάρ. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο mobility. Κάνουμε από 1 λεπτό το σχήμα 4, το νούμερο 4, τη διάδοση, τη figure 4. Μπαίνουμε σε αυτή τη θέση. Μετά αλλάζουμε κάποιο το άλλο. Και μετά seated pigeon. Το έχουμε δείξει πολλές φορές. Από 1 λεπτό σε κάθε πόδι. Αυτά για το σημερινό πρόγραμμα. Βρείτε ένα φιλαράκι σας να κάνετε μαζί το πρόγραμμα και διασκεδάστε το. Θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Shut up and sit down.